την απίστευτη τραγωδία που συμβαίνει κάθε μέρα με το προσφυγικό, τους ανθρώπους αυτούς που χάνονται. Το λέω και πραγματικά αρχίζω και το πιστεύω ότι θα μας γίνει συνήθεια πια αυτό στην καθημερινότητά μας. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Ο καιρός κλείνει. Αυτά τα πράγματα τα οποία ζήσαμε χτες, με νεκρά παιδιά, με πνιγμένα παιδιά, κινδυνεύουν να γίνουν μια καθημερινότητα. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα η ελληνική κυβέρνηση να βάλει μετεπιτάσεως το ζήτημα της μιας ασφαλούς διόδου στον Εύρο. Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος να μην πνίγονται τα παιδιά και πρέπει να πιεστεί η Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η άποψη. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το κάνει η Αθήνα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, και στη σύνοδο προχθές ο Πρωθυπουργός το έθεσε. Αλλά η άλλη πλευρά δεν θέλει να το διασυνδέσει, δεν θέλει να το ακούσει. Βλέπετε ότι η Τουρκία έχει εκλογές επόμενες μέρες, τη στηρίζει η διεθνής κοινότητα και δεν θέλει να ακούσει για τέτοιες λύσεις και το βάρος πέφτει στην Ελλάδα. Βεβαίως, όντως ισχύει αυτό και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προχθές για το γεγονός ότι στην άτυπη, ας πούμε, σύνοδο δεν είχε προσκληθεί η Τουρκία και ότι προσπαθεί να γίνει ένα deal μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Έγινε και συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Ερντογάν. Παρ' όλα αυτά, αυτό το θέμα δεν μπορεί καμία ελληνική κυβέρνηση και ελληνική κοινωνία να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι κάθε μέρα θα πνίγονται παιδιά στον Εύρο, οπότε να κόψουν το σβέρκο τους να βρουν ασφαλή δίωδο. Το θέμα είναι αν και εμείς είμαστε στη θέση να κάνουμε τους κατάλληλους χειρισμούς και να ασκήσουμε την κατάλληλη πίεση που χρειάζεται, κύριε Κυρίτση. Γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία μια χαρά κάνει τα δικά της deal, να το πω έτσι. Παρά το γεγονός ότι στην Τουρκία, αυτή τη στιγμή που θέλει την ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ερντογάν δεν άλλαξε την ώρα. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση. Αυτά είναι δευτερεύοντα για να μπορέσουν εκλογές. Να κάνουν τις εκλογές. Το ζήτημα είναι ότι πνίγεται κόσμος στα νερά του Αιγαίου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σας παραπέμπω και στη χθεσινή δήλωση του κυρίου Δρίτσα, που είναι ο αρμόδιος υπουργός. Πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτή η λύση πρέπει να είναι μέσα από την ξηρά. Δεν μπορεί να είναι μέσα από τα και μισή. Τι κάνουμε τώρα. Έρχεται ο κύριος Στάρμαγερ σήμερα. Το μήνυμά του, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τη συνέντευξη που έδωσε στα νέα, είναι σαφές. Δεν θέλει να του διασυνδέσει καμιά περίπτωση στο Βερολίνο. Εδώ οι κοινωνικές επιπτώσεις που θα βρούμε μπροστά μας, λένε πολλοί, θα είναι μεγάλες, τεράστιες. Ίσως μέχρι τώρα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, έτσι, τι αντιδράσεις θα υπάρχουν και γενικότερα. Ίσως το ζήτημα με την αντιμετώπιση, γιατί οι δομές που έχουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν κράτος, είναι λίγες για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα στο χειμώνα. Τι θα κάνουμε? Ναι, όλα αυτά που λέτε ισχύουν, αλλά αν δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σφοδρή εσωτερική σύγκρουση στο κυβερνών κόμμα της Γερμανίας, για την ακρίβεια η ακροδεξιή της, της Βαυαρίας, επιτίθενται στην κυρία Μέρκελ, διότι θεωρούν ότι αυτή η στάση της καγκελαρίου στο προσφυγικό είναι ανοιχτή, είναι ακόμα σε διατυπώσει Σαμαρά. Η Βαβαρή, η επίθεση στην οποία δεχόμαστε, έκτακτα μέτρα μήνυση και τα αρέστα. Αυτό, όπως το καταλαβαίνω εγώ, υποχρεώνει ή οθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί πολιτικοί είναι και αυτοί και κοιτάζουν την εσωτερική τους ατζέντα, τη γερμανική κυβέρνηση να έχει ένα πρόσωπο, ας πούμε, σκλήρυνσης της τάσης απέναντι στους Έλληνες, διότι κάθε φορά με ένα στερεότυπο που πηγαίνει. Τη μία φορά είναι οι Νότιοι, οι οποίοι είναι τεμπέλιδες, τώρα είναι οι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι έρχονται, και με αυτά προσπαθεί να κινηθεί και η γερμανική κυβέρνηση, ειδικά έτσι όπως τα έκανε στο ζήτημα της Ελλάδας. Λοιπόν, έχουν μια τέτοια πίεση, αυτή την πίεση προσπαθεί να την μεταφέρει το Βερολίνο στην Αθήνα, πιέζοντας από όλες τις πλευρές, διότι ξέρετε ότι η χώρα και η κυβέρνηση βρίσκονται υπό έναν διαρκή εκβιασμό, είτε αυτός έχει να κάνει με τράπεζες, είτε με τα προεπαιτούμενα, είτε με το ένα είτε με το άλλο. Ναι. Όμως υπάρχει και μια ανοιχτή σύγκρουση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλη με τη σύγκρουση στο εσωτερικό της Γερμανίας. Υπήρξε, ας πούμε, η τοποθέτηση Γιουνκέρ, η οποία μίλαγε σαφώς για χαλάρωση των δημοσιονομικών απαιτήσεων στις χώρες οι οποίες επομίζονται σε τέτοιο βαθμό το προσφυγικό. Οπότε θα δούμε από όλο αυτό τι θα προκύψει. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο και στο Γιάννη τον Τζαμπρούνη. Γιάννη, επειδή γνωρίζει